Πρόσφατα στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μία έξαρση στα κρούσματα ψυχοπάθειας και διπολικής διαταραχής. Δηλαδή, κόσμος χτυπιέται, φωνάζει, βλέπει οράματα με αρχαίους όπως ο κύριος αυτός. Τώρα πρέπει να κρατηθούμε εις ένα συμπαγές σώμα, εις μία φάλαγγα, σαν να ήμασταν στο μαραθώνα. Έχουμε εκλέξει το στρατηγό μας, είναι ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τότε ήταν ο Μιλτιάδης. Η φάλαγγα πρέπει να είναι όλος ο λαός μαζί ενωμένος. Ναι, πιεζόμαστε, μέτρα, φόροι, χαράτσια. Αυτά είναι τα βέλη, οι πέτρες, οι πίες των εχθρών, δεν θα είναι εύκολο. Όμως αν η φάλαγγα μείνει συντεταγμένη, θα περάσει απέναντι και θα γράψει ιστορία. Μέχρι τώρα μελέτες έδειξαν ότι αυτά τα κρούσματα οφείλονται στην έλλειψη μιας συγκεκριμένης τηλεοπτικής εκπομπής. Κάνουμε εντατική έρευνα να βρούμε για ποια εκπομπή πρόκειται. Λοιπόν, έπινα ήσυχο στο σερμπέτι μου και μου τηλεφωνεί ο πράκτορας από το Μαρούσι. Τι χαμπέρια λέτε να μου μετέφερε. Σαν αρχίζουν... Και θα παίζουν πάλι στο prime time. Τζάμπα σε έστειλα στη Χαλκιδική να παίζεις ένα καλοκαίρι ρακέτες με το Λάτσιο. Δεν κατάφερες να τον ψήσεις, άχρηστε. Και θα ξαναβλέπουμε αυτή την αηδία το ράδιο Αρβίλα. Ο εξωθωμανισμός της ελληνικής τηλεόρασης απέτυχε. Ο Κανάκ μας άφταιει. Πότισε τον εφέντη Λάτσιο σφινάκια και του άλλαξε τα μυαλά. Εσύ γιατί δεν τον κερνούσες. Δεν κάνει να πιω, ξέχασες. Το απαγορεύει η θρησκεία. Πάρτε τον από εδώ και χόψτε του το κεφάλι. Όχι, δείξε έλεος. Τόσα τουρκικά σύριαλ παίζουν! Δεν χάθηκε ο κόσμος για μια παλιό αρβίλα!